Παιδιά καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Αν θέλεις να σου σταλεί το workshop της 5ης 19 Μαΐου ολοκληρωμένο με θεματολογία η δημιουργία του Ευζήν, θα παίξει ένα δεκάλεπτο απόσπασμα του σεμιναρίου. Αν θέλεις να σου σταλεί όλο το σεμινάριο μαζί μέσα με τον κβαντικό διαλογισμό πεδίου, τον εξαιρετικό υλοποίηση που κάναμε, μου στέλνεις μήνυμα, με παίρνεις τηλέφωνο, μου στέλνεις email για να σου στείλω μέσα σε 2 λεπτά σου έχει σταλεί ηλεκτρονικός. Απολαύστε αυτό το δεκάλεπτο απόσπασμα. Να είμαστε. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, πώς μπορούμε να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας. Με απλά και μικρά βηματάκια μπορούμε να φτιάξουμε ουσιαστικά τον εσωτερικό μας εαυτό, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Οι εξωτερικές καταστάσεις συνήθως είναι αυτές που μας ορίζουν, δηλαδή δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάση στο τι συμβαίνει έξω από εμάς. Και εκεί είναι η μεγάλη τρικλοποδιά. Ουσιαστικά τρικλοποδιές βάζουμε καθημερινά στον εαυτό μας, με τα συναισθήματά μας και με τις σκέψεις μας. Όταν αρχίσουμε και διαχειριζόμαστε τη σκέψη μας και το συναίσθημά μας, τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η δράση. Όταν αρχίσουμε και αποκτούμε δράση μέσα από τα συναισθήματά μας και μέσα από τη σκέψη. Πολλές φορές η δράση είναι ακόμα πιο σημαντική από τα συναισθήματα και από τις σκέψεις. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, επειδή έχουν πρόβλημα στο να διαχειριστούν τη σκέψη τους και το συναίσθημά τους, είναι πιο εύκολο να τους βάλεις να δράσουν από το να σκεφτούν και να αισθανθούν. Γιατί η δράση πάρα πολλές φορές ενεργοποιεί το συναίσθημα και τη σκέψη, ενεργοποιεί ορμόνες και ενεργοποιεί συγκεκριμένα νευρονικά δίκτυα τα οποία τα οποία δημιουργούν ομάδες, συνδέονται και από εκεί δημιουργείς μία άλλη συναισθηματική κατάσταση. Ο εγκέφαλος πώς δουλεύει λοιπόν, νευρονικά δίκτυα, υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια νευρώνες στον εγκέφαλο. Φανταστείτε τι τεράστια δύναμη έχει το μυαλό μας και τι τεράστια δύναμη έχουμε εμείς όταν μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο. Πώς δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε ομάδες νευρονικών δικτύων για οτιδήποτε θέλουμε στη ζωή μας. Όλες οι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας έχουν κάποιο συγκεκριμένο νευρονικό δίκτυο. Η ομιλία που κάνω αυτήν εδώ τη στιγμή σε εσάς έχει ενεργοποιημένα νευρονικά δίκτυα τα οποία είναι ενωμένα. Οι νευρώνες δουλεύουν σε ομάδες. Οι άσχημες καταστάσεις λοιπόν που έχουμε στην καθημερινότητά μας διέπονται από συγκεκριμένα νευρονικά δίκτυα. Αυτά τα νευρονικά δίκτυα είναι ενωμένα. Δημιουργούνται νευρονικές συνάψεις, οι νευρονικές συνάψεις δημιουργούν χημικές ενώσεις και από εκεί έχουμε τα συναισθήματά μας. Για να αλλάξει λοιπόν όλος αυτός ο μηχανισμός, το οποίος είναι αυτοματοποιημένος μέσα από το υποσυνείδητό μας, χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που αισθανόμαστε. Αλλά πολλές φορές, επειδή το υποσυνείδητο έχει μέσα του τοποθετημένα συγκεκριμένα προγράμματα, το 95% των συνηθειών μας, της καθημερινότητάς μας, είναι το υποσυνείδητό μας, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το συναίσθημα. Γιατί το υποσυνείδητο είναι καθαρά το συναίσθημά μας, αυτό που αισθανόμαστε δηλαδή. Ωραία. Το συνειδητό μας κομμάτι είναι το 5%. Φανταστείτε πόσο δύναμη έχει το 95 σε σχέση με το 5. Αλλά εμείς είμαστε το 5%. Το 95% τι είναι? Το μυαλό. Είναι το μυαλό, το οποίο τι περιέχει εκεί μέσα? Είναι άδειο εκεί πέρα, παιδιά. Δεν κατοικεί κανείς σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας σκληρός δίσκος. Πώς έχουμε ένα σκληρό δίσκο στον υπολογιστή? Αυτός λοιπόν ο σκληρός δίσκος στον υπολογιστή έχει τοποθετημένα μέσα κάποια χιλιάδες εκατομμύρια προγράμματα. Και θα πω και ένα ωραίο παράδειγμα που το λέω συχνά γιατί μου αρέσει. Όσοι έχετε δει την ταινία του Νίο, το Matrix, το 2000 νομίζω είχε βγει, θυμάστε που ήταν στο σκάφος και του βάζανε πίσω ένα καλώδιο και του τοποθετούσανε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος έχει μέσα στο υποσυνείδητό του συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία παίζουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πατήσουμε κάποιο συγκεκριμένο κουμπί. Τα κουμπιά είναι ήδη πατημένα από μόνα τους. Στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στα χρήματα τα οποία παίρνουμε, στη σχέση που έχουμε με τον σύντροφό μας, στη σχέση που έχουμε με τα παιδιά μας, στη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Οπότε αυτά τα προγράμματα παίζουν από μόνα τους. Υπάρχουν τρόποι για να αλλάξουν αυτά τα προγράμματα. Γνωρίζουμε.
η διαμόρφωση του υποσυνείδητου γίνεται από τα 0 έως 7, έτσι, από το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της μητέρας μέχρι το 7ο έτος του παιδιού. Δηλαδή από την κοιλιά της μαμάς το παιδί αρχίζει και βάζει προγράμματα μέσα στο υποσυνείδητό του. Ουσιαστικά, αν ξέρεις ότι από τα 0 έως τα 7 μπορείς να διαμορφώσεις την προσωπικότητα ενός παιδιού, είναι θείο δώρο, γιατί θα φτιάξεις έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Και πόσο καταπληκτικό πλανήτη και πόσο καταπληκτική κοινωνία κοινωνία θα φτιάξουμε, αν παιδιά όπως είναι η Κλικερία παράδειγμα, γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα και μπορούν να τα διαχειριστούν στη ζωή τους από τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν ουσιαστικά τη ζωή τους έτσι όπως το επιθυμούν, έτσι όπως τους αρέσει. Δεν θα είναι θύματα πλέον της ζωής. Θα είναι αυτοί οι δημιουργοί της ζωής, γιατί είμαστε οι δημιουργοί της δημιουργίας. Λένε ότι έχουμε ελεύθερη βούληση. Λένε. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με ελεύθερη βούληση. Δεν υπάρχει όμως ουσιαστική ελεύθερη βούληση, γιατί όταν αυτά τα προγράμματα είναι τοποθετημένα μέσα από άλλους και αυτοί οι άλλοι είναι κυρίως η οικογένεια και μετά έρχεται σε δεύτερη μοίρα η κοινωνία. Κυρίως όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης το έχει η οικογένεια, γιατί με την οικογένεια μεγαλώνει το παιδί. Οπότε όταν σου έχουν τοποθετήσει συγκεκριμένα δικά τους προγράμματα και είσαι αδαής, δεν γνωρίζεις, είσαι ασυνείδητος και δεν γνωρίζεις ότι αυτά τα προγράμματα παίζουν και σε καθοδηγούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου, δεν έχεις καμία ελεύθερη βούληση. Γιατί αυτά τα κουμπιά πατιούνται από μόνα τους καθημερινά, αυτόματα. Δεν έχεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου. Για να πάρεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου, χρειάζεται να αποκτήσεις γνώση, να γνωρίσεις πώς δουλεύει το συναίσθημα, πώς δουλεύει το μυαλό. Και από εκεί να αρχίσεις να αλλάζεις τα προγράμματα στη ζωή σου. Λοιπόν, τα προγράμματα πώς αλλάζουν στη ζωή? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πιο δυνατός τρόπος για να αλλάξεις όλα αυτά τα προγράμματα σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας θέλουμε, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας ποιο είναι? Είναι η σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και από πού ξεκινάει αυτό? Από την αγάπη για τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί? Λέμε, αγαπάω τον εαυτό μου. Πώς τον αγαπάς τον εαυτό σου? Πολλά παιδιά μου κάνουν την ερώτηση: Γιώργο, δεν ξέρω πώς αγαπάω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αγάπη για τον εαυτό τελικά? Τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω για να με αγαπήσω? Προσωπικά, αυτό που έχω καταλάβει μετά από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να τον αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό του, είναι να σταματήσει να τον κρίνει. Η κρίση, η κριτική που ασκούμε ουσιαστικά καθημερινά στον εαυτό μας είναι σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο και μας φέρνει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της συνείδησης, έτσι. Οπότε η αγάπη ξεκινάει από εκεί. Μετά οι συνήθειες που βάζουμε στην καθημερινότητά μας δημιουργούν αυτή την αυταγάπη. Οπότε ο δεύτερος τρόπος για να αλλάξουμε αυτά τα προγράμματα στη ζωή μας είναι από τις συνήθειές μας. Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Τι κάνεις το πρωί που ξυπνάς? Πηγαίνεις κατευθείαν, ξέρω εγώ, στην τουαλέτα? Πλένεις τα δόντια σου αυτοματοποιημένα, μετά πας στο κάνεις τσιγάρο, φτιάχνεις καφέ, βγαίνεις στο μπαλκόνι, διαβάζεις την εφημερίδα. Κοιτάξτε, ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία συνειδητή κίνηση και δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Αν αγαπούσες πραγματικά τον εαυτό σου, θα ήταν διαφορετική η δράση σου. Θα μου πεις, πού να τα προλάβω όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητά μου? Αυτό λοιπόν που λέει, πού να τα προλάβω όλα αυτά, είναι το πρόγραμμα το οποίο παίζει μέσα στο υποσυνείδητό σου και δεν σε αφήνει λοιπόν να εξελιχθείς. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις να σε παρατηρείς. Να παρατηρήσεις αυτές τις συνήθειες που έχεις βάλει στην καθημερινότητά σου και οι οποίες έχουν φέρει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της συνείδησης. Χαμηλό επίπεδο συνείδησης τι εννοούμε, παιδιά? Η συνείδηση έχει βαθμίδες. Δεν έχει μόνο τις υψηλές βαθμίδες που είναι οι θεϊκές βαθμίδες, έχει και τις χαμηλές βαθμίδες του Θεού, έτσι. Όχι, μάλλον χαμηλές βαθμίδες όχι του Θεού, τις χαμηλές βαθμίδες της συνείδησης. Οι χαμηλές βαθμίδες της συνείδησης είναι ο φόβος, ο φθόνος, η ζήλια,